τρελό ευκαιρία με τον Καχουλή στην πέμπτη. Ο γύρο πλασέ να μην δεν. Πέρασε ωραία για τον Μπάρκερ στην περιοχή, το γύρισμα 2-0 η Ομόνοια. Σαλτής μπαίνει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει το σουτ που έγινε στα δίχτυα ο Ατσαρμπάν. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο Total Green για τη χρονιά 2023. Να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή επίσης να είναι η χρονιά και για την ομάδα μας. Καλησπέρα, Ρόι. Καλησπέρα, Κωστά. Το 2023 πήγαινε ιδανικά για το σύλλογο μας. Ναι, όντως ήταν μια νίκη με καθαρό σκορ, με μηδέν παθητικό, με αρκετά θετικά τα οποία θα συζητήσουμε και με τους καλεσμένους μας στη συνέχεια. Η ευκαιρία θέλω να ευχηθώ και εγώ σε όλον τον κόσμο που μας παρακολουθεί καλή χρονιά και στην ομάδα μας. Μαζί μας απόψε έναν παιδί το οποίο κερδίζει όλον και πιο πολύ τις καρδιές των ομονιατών. Φώτης Κίτσος, Φώτη μου, καλώς όρισες στο Total Green. Καλή χρονιά να έχεις. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά και υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό μετράει και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Λοιπόν, θέλουμε το πρώτο σου σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι. Μια έδρα που η Ομόνοια παραδοσιακά δυσκολευόταν το παραλίμνη. Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι, παρόλο που το σκορ ήταν 3-0 στο τέλος. Δεν ήταν καλό το γήπεδο. Έπρεπε να παίξουμε έτσι ώστε να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ, να είμαστε σίγουροι. Γιατί όσο περνάει η ώρα στα παιχνίδια είναι όλο και πιο δύσκολο, έρχεται και το άγχος ότι πρέπει να σκοράρεις. Ευτυχώς σκοράραμε νωρίς, πήραμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν απειλήθηκαμε ιδιαίτερα, πέρα από κάποιες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο ίσως. Και ήταν σημαντική η νίκη, τη χρειαζόμασταν και με το σκορ και κρατήσαμε την αισθία μας καθαρή, ό,τι έπρεπε ήταν. Δηλαδή αυτά είναι που κρατάς από το παιχνίδι, τι θα κρατούσες το... πέρα της νίκης. Πέρα από τη νίκη θα κρατούσα την πίεση που κάναμε. Κερδίζαμε την μπάλα όσο πιο γρήγορα τη χάναμε, ήταν πολύ καλό. Και επίσης το ότι αρχίζουμε και βρίσκουμε πιο εύκολα τον γκολ, βάζουμε περισσότερα γκολ, είναι καλύτερο και σίγουρα θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Είναι μια νίκη που ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει στη συνέχεια. Αν η Ομόνοια έχει ανάγκη είναι από ένα σερινικό, ούτως ώστε να αναρριχηθεί πιο κοντά στους πρωτοπόρους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, γιατί όσο κοιτάς το κενό που πρέπει να καλύψουμε, είναι πιο δύσκολο. Πρέπει να κοιτάς κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να δεις τον καλύτερο σε αυτό σε κάθε παιχνίδι, να στοχεύεις το κάθε παιχνίδι και να βάζεις το όλο σου το είναι στο να κερδίσεις το επόμενο παιχνίδι που έρχεται. Στο επόμενο παιχνίδι έχουμε τη δόξα. Επιστρέφουμε στην έδρα μας, στην οποία έδρα μας έχουμε σαφώς ένα καλύτερο σερί αποτελεσμάτων. Η νίκη εχθέσινη, αν δεν ξέρεις, ήταν η πρώτη μετά από 3 μήνες. Όμως, ένα σχόλιο και για εκείνον το παιχνίδι, αφού συζητήσαμε για το ακριβώς επόμενο. Σίγουρα θα είναι παρόμοιο με το προηγούμενο παιχνίδι. Σίγουρα βοηθά ότι είμαστε στην έδρα μας. Αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως και το προηγούμενο παιχνίδι, να είμαστε πιεστικοί, να κάνουμε αυτό που μας πει ο προπονητής και να επιτηθούμε, να σκοράρουμε και να κερδίσουμε, ελπίζοντας. Για την πορεία της ομάδας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, τι έχεις να πεις? Η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρκετά σκαμπανεβάσματα στην αρχή και εκτός έδρας, όπως είπατε, τα περισσότερα παιχνίδια δεν ήταν τόσο καλά. Είχαμε και την Ευρώπη στην αρχή της χρονιάς, λίγη κούραση σίγουρα, αλλά ο στόχος μας είναι να κάνουμε το σερί μας, να πάμε όσο πιο κοντά στην πρωτιά γίνεται και αυτό, κοιτάμε κάθε παιχνίδι τώρα ξεχωριστά και συνέχεια θα δείξει. Οπότε η επόμενη ερώτηση θα ήταν τι να περιμένουμε από την ομάδα στη συνέχεια. Κάνουμε καλή δουλειά, οπότε αυτό θα φανεί πιστεύω προς τα έξω σε κάθε παιχνίδι. Και πιστεύω ότι θα έρθουν τα αποτελέσματα γιατί είμαστε οικογένεια και το πιστεύω, είμαστε ομάδα. Και θα το δείξουμε και στο γήπεδο και ελπίζω να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
σε ένα νεαρό παιδί με παρουσία σε ένα μεγάλο σύλλογο στην Ελλάδα των Ολυμπιακών. Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον της Ομονίας, ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις όταν έμαθες για το ενδιαφέρον της Ομονίας? Ήταν όλα τελευταία στιγμή. Ήρθα, ας πούμε, τελευταία μέρα των μεταγραφών. Έφτασα, ας πούμε, Κύπρο 11 ώρα το βράδυ, η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Δεν υπήρχε ουσιαστικά το build-up πίσω από τη μεταγραφή, ότι σε θέλει Ομόνια, να πας δανεικός. Ήταν όλα μέσα σε δύο μέρες, ας πούμε, προτελευταία μέρα. Μου είπαν, ίσως σε θέλει Ομόνια, να πας δανεικός, να πάρεις κάποια παιχνίδια, θα σου κάνει καλό, γιατί δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα βρεις αυτή τη χρονιά. Και εννοείται πως αυτό ήθελα. Δεν το σκέφτηκα πολύ, αλήθεια είναι. Και λέω, εννοείται, πάμε. Και έτσι έγινε η μεταγραφή. Η αποφασιστικότητα με την οποία απάντησες την ερώτηση, από τη μια μπορεί να θεωρηθεί και χαρακτηριστικό, όχι αγνιάς κινδύνου, δεν είναι κίνδυνος, αλλά των νεαρών της ηλικίας σου, ας πούμε, πώς είναι να φεύγεις στα 19 σου μακριά από την πατρίδα σου και να έρθεις σε μια άλλη χώρα μόνος, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν είσαι μόνος καταρχάς εδώ στην Κύπρο. Και πως αυτό δεν επηρέασε την αποφασιστικότητα με το ήρθες, που για μένα δείχνει ότι κάποιον που ήθελε πράγματι να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαγιά, δηλαδή ήρθες για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι, είναι δύσκολο στην αρχή, κυρίως. Με βοήθησε βέβαια που είναι η Κύπρος και ότι μπορώ να καταλαβαίνω τα άτομα πιο εύκολα και οι συζητήσεις είναι πιο εύκολες, μπορώ να επικοινωνήσω πιο εύκολα από το να πάω σε μια τελείως ξένη χώρα. Αλλά είναι δύσκολο, γιατί ουσιαστικά είμαι πρώτη φορά μόνος μου, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Και δεν είναι ότι έχω, ας πούμε, και η οικογένεια που έχουν οι περισσότεροι, οι Κύπροι που έχουν τους φίλους τους, τις παρέες τους. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι η αλήθεια δύσκολο, νιώθεις λίγη μοναξιά. Αλλά ουσιαστικά έρχεσαι για ένα σκοπό, δηλαδή αυτός είναι ο λόγος που ήρθα, δεν το σκέφτηκα πολύ, ότι ας πούμε θα έρθω για το ποδόσφαιρο, αυτό είναι που θέλω να κάνω, θέλω να αφοσιωθώ σε αυτό. Και όσο το κάνεις αυτό, ξεχνάς τα περισσότερα κομμάτια. Δηλαδή επικεντρώνεις στο ποδόσφαιρο και είναι αυτό που θες να κάνεις και θες να το δείχνεις κάθε στιγμή. Η προσαρμογή σου από τότε που είχες έρθει στην Ομόνοια μέχρι τη στιγμή, έχει αλλάξει, νιώθεις προφανώς πιο άνετα, τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα? Εντάξει, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Γενικά, από την αρχή που πήγα στην ομάδα, όλα τα παιδιά ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί. Δηλαδή, με βοήθησαν πάρα πολύ. Οπότε, έκανα παρέες. Έχω δεθεί και περισσότερο τώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, έχω δεθεί περισσότερο με τον καιρό. Οπότε, δεν υπάρχουν ουσιαστικά μεγάλες αλλαγές, ότι στην αρχή ήταν τραγικά και τώρα έχει γίνει καλά. Ήταν από την αρχή όπως έπρεπε και τα παιδιά με βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό. Πρέπει να πω ότι απαντάμε τον ίδιο αποφασιστικό τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται κιόλας. Είναι χαρακτηριστικό του προφανώς. Η πληροφορία ήταν ότι αρχικά στον Ολυμπιακό ξεκίνησες ως winger. Ναι. Σωστές οι πληροφορίες μας. Ναι, ναι, σωστές. Σε ποια θέση σου αρέσει να αγωνίζεσαι? Με τον καιρό, στην αρχή, όταν προσαρμόστηκα στο αριστερό back, δεν μου άρεσε πολύ, αλήθεια είναι. Αλλά με τον καιρό έχω αρχίσει και μου αρέσει πολύ περισσότερο από το να είμαι winger. Η Ομόνοια είναι μια ομάδα η οποία υπάρχουν οπαδοί της σε όλο το νησί. Είναι η πιο λαφυρέστερη ομάδα στο νησί. Πώς σε πλησιάζει ο κόσμος της Ομόνοιας, πώς σε αντιμετωπίζει? Στο αρχικό μου σχόλιο έκανα λόγο η αγαπημένο παιδί της Εξέδρας πλέον. Είναι αυτό που βιώνουμε εμείς πάνω στην Εξέδρα. Όχι, είναι φανταστική. Ας πούμε, και μια βόλτα να πάω στον δρόμο, θα έρθουν 3-4 άτομα, θα με χαιρετήσουν, μπορεί να βγάλουν καμιά φωτογραφία. Αλλά από την αρχή ήταν υποστήριξη πολύ έντονη και αυτό επίσης σου δίνει κίνητρο. Βοηθάει πολύ. Να μας πεις χορηγούς εκπομπής, κύριε Ρόη, να σας πω. Και να συνεχίσουμε με ένα βίντεο για το Φώτη. Πολύ ωραία. Να ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκπομπής μας, που η απόψε είναι ο Μήλος Λαϊκού, MSJ Ακοβίδης, Self Pharmaceutical, Monodeals.com, Django Fashion, Αδερφούς Ανδρέου, Pasta Strata, F&A Car Center. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Πάμε να δούμε ένα βίντεο με στιγμές του Φώτη στην Ομονία.
Με πολύ έξυπνο τρόπο ο Τούτσος κράτησε. Έντρα το Ελαδίτη, πάλι απευθείας. Κίτσος. Περνάει πολύ ωραία ο Ελαδίτης. Συνεχίζει. Παπουλής. Κακουλής στο πλασέ, 4-0. Προσπίτω ωραία ο Κίτσος. Και βγάζει στον Λέτσιατ. Στην περιοχή βλέπει τον Κίτσο που κάνει το σου. Πολύ ωραίες στιγμές. Και αφού εγώ είμαι στις Ομόνιας Βόλτες, σε έχει αγκαλιάσει. Είσαι με υποσχετική στην Ομόνια. Θα ήθελες να συνεχίσεις? Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Δηλαδή, δεν ξέρω και πώς θα πάνε τα πράγματα στη συνέχεια, δεν μπορούμε να λέμε από τώρα τι και πώς. Λατρεύω αλήθεια αυτό το κλαμπ, δηλαδή με έχει αγκαλιάσει. Οπότε, αν ήταν να δώσω μια απάντηση, θα ήταν ναι. Θα ήθελα να συνεχίσω στην Ομόνια αν υπήρχε τρόπος, αλλά αυτό θα δείξει πορεία γιατί. Εγώ θα ήθελα να επιμένω λίγο γνωρίσαμε για τις θέσεις τις οποίες αγωνίζεται και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση η ηλικία του. Δηλαδή, δεν μπορεί να μερικές φορές ξεχνούμε ότι πρόκειται για ένα παιδί 19 χρονών. Ήρθε σαν backup του καλύτερου, ίσως αριστερού, τα τελευταία χρόνια, και αγαπημένου και αρχηγού της ομάδας του Γιάν. Τον είδαμε να παίζει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ένα πιο συντηρητικό και προσεκτικό που χρειάζεται πειθαρχία παιχνίδι στα ευρωπαϊκά με Σοσιεδάδ και Μάντσεστερ. Τον είδαμε να παίζει στο δεξινά κρόν της άμυνας, τον είδαμε να παίζει ως fullback, τον είδαμε να παίζει ως εξτρέμ και σχάτως και σε άλλα συστήματα να ξεκινά από πίσω και να συγκλίνει μέσα στο κέντρο. Δηλαδή είναι απίστευτο, άμα σκεφτείς με πόση οριμότητα το κάνει αυτό, είναι να μου κάνει τρομερή εντύπωση και είναι πάντα μέσα στους διακριτές. Είναι χαρακτηριστικά του σύγχρονου ποδοσφαιριστή. Να μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις όπου τον χρειάζεται ο προπονητής του, φαντάζομαι. Ναι, αλλά είναι νέο. Είναι, ας πούμε, ένα παιδί 19 χρονών. Είναι απίστευτο για μένα αυτό το πράγμα. Νιώθεις να βελτιώνεσαι στην Ομόνοια σαν ποδοσφαιριστής? Ναι, νιώθω ότι βελτιώνομαι πάρα πολύ. Γιατί είναι διαφορετικό το να κάνεις προπονήσεις. Ας πούμε, στον Ολυμπιακό που ήμουν σε μια μεγάλη ομάδα με τέτοιους παίχτες. Και είναι τελείως διαφορετικό τώρα να παίρνεις συνεχόμενα παιχνίδια στα πόδια σου, να καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις μέσα από το παιχνίδι, όχι μόνο στην προπόνηση. Γιατί παιχνίδι και προπόνηση σίγουρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε με κάθε παιχνίδι νιώθω ότι είμαι πιο έτοιμος, βγαίνουν τα πράγματα πιο αυθόρμητα, καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να κάνω, τι πρέπει να κάνω και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αυτό θα σα ρωτήσω. Όταν ήρθε στην ομάδα, είχαμε τον κύριο Λένο, έναν προπονητή, ο οποίο έχω την εντύπωση και δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς μας, ότι το παιχνίδι του ήταν στηρίζεται και πολλά στην ατομική ικανότητα των παιχτών και άφηνε το ελεύθερο. Ενώ τώρα με τον κύριο Γιάννικ βλέπουμε να θέλει να είναι παραπάνω τακτικό το ποδοσφαίρο. Δεν λέω ότι ευνουχίζει τις ικανότητες του ποδοσφαιριστή, αλλά εσύ πώς συγκρίνεις τους δύο, τι επήρες από τον καθένα από αυτούς τους προπονητές? Εντάξει, με τον κύριο Λένον η αλήθεια είναι ότι ήμασταν λίγο πιο ελεύθεροι. Δεν είχαμε ίσως ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού. Ήμασταν πιο ελεύθεροι στις κινήσεις μας ή στο πώς θα πρεσάρουμε, τι θα κάνουμε. Βασιζόταν περισσότερο, πιστεύω, στη δύναμη, στο spirit και καλά του ποδοσφαιριστή, στο mentality, πώς θα βγει, πώς θα παίξει, πώς θα τρέξει, πώς θα πιέσει. Ενώ με τον κύριο Φερέρα είναι λίγο πιο διαφορετικό. Είναι πιο ποδόσφαιρο, δηλαδή. Μπαίνει τακτική στο πλάνο. Ναι, μπαίνει λίγο η τακτική στο πλάνο και πώς θα αναπτυχθούμε. Πού θα πρεσάρουμε, πώς θα πρεσάρουμε, ποιοι θα πρεσάρουν. Είναι λίγο πιο τακτικό το παιχνίδι μας.
Έζησες με την Ομόνοια και στιγμές στους ομίλους στην Ευρώπη. Εκεί φαντάζομαι τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατά, ειδικά για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή στο ξεκίνημα του, στη Sociedad, στη United. Αν μου έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα παίξω βασικό στο Old Trafford, θα του έλεγα εντάξει, μου κάνεις πλάκα, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το έλεγα. Αλλά ναι, δηλαδή αυτά μπορείς να τα φανταστείς από μικρό παιδί. Δηλαδή είναι αυτό που θες να κάνεις. Θες να παίξεις τα μεγαλύτερα γήπεδα με τις καλύτερες ομάδες. Και είμαι πολύ ευγνώμων που έγινε αυτό εδώ πέρα. Και στη μικρή ηλικία που είμαι, γιατί είναι εμπειρίες σίγουρα, θα σε με βοηθήσουν σίγουρα στο μέλλον. Αλλά αλήθεια δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν έγινε. Ήταν τρομερό. Και όμως και ακόμα και εκεί ήταν, δηλαδή παρά το ότι παίζεις, αγωνίζεσαι σε κάτι που ονειρεύεσουν, δεν εφαίνεται ο ενθουσιασμός σου να σε παρασέρνει. Αυτόν η οριμότητα σου στο παιχνίδι ήταν πραγματικά... Φρόντισες και εκεί να διακριθείς. Ναι. Εντάξει, ήταν... αυτά τα παιχνίδια πιστεύω όποιος παίζει, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο που μπορείς να βρεις σε παιχνίδι. Δηλαδή, είναι το μόνο παιχνίδι που δεν χρειάζεται να σου πει κανείς τίποτα γιατί ξέρεις ότι θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, γιατί είναι τα παιχνίδια που ονειρεύεσαι. Πώς ήταν να αγωνίζεσαι με αυτούς τους παίχτες, πώς το περιγράφεις το σύστημα, δηλαδή όταν έβλεπες απέναντι σου να πρέπει να μαρκάρεις τα ονόματα αυτά που αντιμετώπισες, δηλαδή τον Άντωνη που τον έσβησες, ας πούμε. Είναι πρόκληση, ας πούμε, τους βλέπεις στην τηλεόραση πολλές φορές και να ρωτιέσαι πόσο μακριά είμαι από αυτό το επίπεδο, δηλαδή που είναι το επίπεδό τους, που είναι το δικό μου. Και σου δίνει την ευκαιρία όταν παίζεις μαζί τους να δεις ότι είναι και αυτοί άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι τέρατα ή εξωπραγματικοί που θα κάνουν κάτι που εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη ένταση, αλλά είναι μεγάλη πρόκληση να δεις ότι μπορείς να σταθείς έστω και ως ένα βαθμό εναντίον αυτών των παιχτών και αυτών των ομάδων. Να πάμε και λίγο στη ζωή στην Κύπρο. Είπαμε, ένα 19χρονο παιδί έξω από τη χώρα του για πρώτη φορά. Πώς βρίσκεις τη ζωή στο νησί μας? Είναι πολύ διαφορετικά από την Αθήνα. Είναι πολύ πιο ήσυχα, πιο αργά τα πράγματα, θα έλεγα. Δεν ήμουν ποτέ του στυλ ότι θα βγω πολύ. Μ' αρέσει, ας πούμε, να κάθομαι σπίτι περισσότερο. Οπότε με έχει βοηθήσει. Η ησυχία και στο να συγκεντρωθώ στο ποδόσφαιρο βοηθάει. Δεν είναι ότι είναι μια πόλη ή χώρα που θα έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνεις, ας πούμε, ή θα είναι όλα μέχρι αργά, ανοιχτά ή τέτοια πράγματα. Είναι πιο ήσυχα και βοηθάει. Πώς περνάς ο χρόνος σου πέραν των προπονήσεων? Η αλήθεια είναι δεν κάνω πολλά πράγματα. Κάθομαι σπίτι, μετά μπορεί, ας πούμε, συνήθως άμα βγω θα πάμε για κάνα καφέ με τα παιδιά από την ομάδα ή για κάνα φαγητό. Αλλά μέχρι εκεί δεν κάνω πάρα πολλά πράγματα. Αυτό προτιμώ να δεν κάνω. Δεν μένει χρόνος για χόμπις. Ναι, όχι χόμπις. Δεν έχω κάτι για χόμπι, η αλήθεια είναι. Με τα παιδιά που λες, για ποια παιδιά, με ποια παιδιά ήρθες πιο κοντά? Γενικά οι Κύπροι, επειδή μπορούμε να επικοινωνήσουμε κιόλας πιο εύκολα, με βοήθησαν πάρα πολύ. Εντάξει, ίσως με τον Ζαχαρίου και τον Λόι έχω έρθει ίσως λίγο πιο κοντά, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι, ας πούμε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, να πω με αυτόν κάνω παρέα και με τους άλλους δεν κάνω τίποτα. Καταγωγή Γιαννιώτης. Ναι, Γιαννιώτης, ναι. Και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το ποδοσφαίρο? Η αλήθεια είναι ότι από μικρός, ας πούμε, μου έλεγαν και οι γονείς μου, πάντα κλώτσαγα μια μπάλα. Αλλά δεν ήταν του στυλ ότι από μικρός θα πάω να παίξω ποδόσφαιρο και αυτά. Ήταν μια μέρα λοιπόν που γυρνάμε σπίτι με την οικογένεια και έχουν αφήσει στο ταχυδρομείο μια κάρτα που έλεγαν για σχολές, που λέτε ελάτε να γραφτείτε και τέτοιο. Και την είδα και τους λέω πάμε. Και πήγαμε τελικά και έτσι ξεκίνησε. Ήμουνα πρώτη δημοτικού τότε. Σε ποιαν ηλικία? Πρώτη δημοτικού. Πρώτη δημοτικού. Όχι. Λίγο πιο μικρός. Πριν την πρώτη δημοτικού. Δηλαδή 5-6 χρονών. 5-6 χρονών, ναι. Από την οικογένεια, αν είχες τη στήριξη να ασχοληθείς με το ποδοσφαίρο? Ναι, πάντα. Πάντα με βοηθούσαν. Πάντα με πήγαιναν προπόνηση, με γύραναν προπόνηση παρά τη δουλειά τους. Δηλαδή με έχουν στήριξει όσο δεν γίνεται, πιστεύω.
μέχρι και που θα άλλαζα χώρα μου λέγανε είναι αυτό που θες να κάνεις, είναι το όνειρό σου, πρέπει να πας να το κάνεις. Οπότε είχα τρομερή υποστήριξη από τους γονείς μου. Εγώ ήταν τα πρώτα σου βήματα ήταν σε ακαδημίες στα Γιάννηνα. Έτσι, σε ακαδημίες. Ήμουνα από Αθήνα. Αθήνα γεννήθηκα, από Γιάννενα είμαι. Από Γιάννενα είναι καταγωγή. Ναι. Καταγωγή Γιάννιώτης, αλλά οι ακαδημίες που ξεκινήσεις, η διαδρομή προς τον Ολυμπιακό, στη ποια ηλικία. Ήτανε, είχα γραφτεί σε σχολή του Ολυμπιακού. Ήμουν στον Ολυμπιακό Βάρης, που είναι μια περιοχή στην Αθήνα. Mm, ναι. Και πήγα πολύ μικρός, σε K9, ήμουν στον Ολυμπιακό ουσιαστικά. Δηλαδή, από, έκατσα 4 χρόνια στη σχολή και μετά πήγα στον Ολυμπιακό. Και τώρα μου γεννήθηκε ερώτημα. Όταν σου είπαν ότι θα βάλεις το τριφύλι στην Κύπρο. Τελάθηκα λίγο, αλλά εντάξει. Δηλαδή, είχα δει και κόκκινη εμφάνιση, οπότε λέω εντάξει, μια χαρά θα είμαστε. ποδοσφαιρικά ενδάλματα, μικρός, ποιος ονειρευόσουν να γίνεις. Άριεν Ρόμπεν. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά αυτόν τον παίχτο λατρεύω, δεν ξέρω γιατί. Ξέρω γιατί. Όλοι ξέρουμε γιατί. Ναι, μου είχε, τον είχα αγαπήσει πάρα πολύ. Στο παγκόσμιο, το παρακολουθούσες συλλογικά. Ποια ομάδα υποστήριζες? Παγκόσμιο. Δεν υποστήριζα κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει, εννοείται πως ήθελα να το πάρω Μέση επειδή είναι ο Μέση. Αλλά αυτό, ας πούμε, δεν υποστήριζα κάποια συγκεκριμένη ομάδα και ήταν και φανταστικό και όλος παγκόσμιο, οπότε, εντάξει. Φώτη, θέλουμε να ξέρεις και εσύ και να μεταφέρεις και στους συμπαίκτες σου ότι ο κόσμος της Ομονίας περιμένει πάρα πολλά από εσάς. Στα αρχικά στάδια της σεζόν έχει επικραθεί. Αυτή τη στιγμή ελπίζει ότι η ομάδα θα επανέλθει. Παιδιά, όπως τον Λούκα που φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας, να πούμε στους τηλεθεατές ότι απόψε για πρώτη φορά φιλοξενούμε στο στούντιο και οπαδούς, τον αγαπημένο μας τον Λούκα, ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα, δεν μπορεί να είναι πάντα στο γήπεδο, όπου μπορεί είναι στο γήπεδο. Είναι η ζωή τους η Ομόνοια αυτούς τους οπαδούς. Να πούμε ότι οι οπαδοί μας υπάρχουν και εκτός του στούντιο σήμερα και κάνουν και φασαρία και ακούνται. Mm. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ζουν και αναπνέουν για την Ομόνοια και τις επιτυχίες της. Το ξέρω και υπόσχομαι προσωπικά και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσει και η υπόλοιπη ομάδα ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και αυτό κάναμε πάντα και θέλουμε να πετύχουμε με αυτή την ομάδα και σίγουρα αυτή τη χρονιά να κερδίσουμε πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στο Total Green. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και σε προσωπικών επίπεδων και στην ομάδα μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας στο στούντιο ο μεγάλος αρχηγός της Ομόνοιας, Ευαγόρας Χριστοφή. Ξεκλείδωσε την καθημερινή σου ενέργεια και ευεξία με τις πολυβιταμίνες Wellman. Wellman από την Vita Biotics. Από το 1996 μπήκε στη ζωή μας. Αυθεντική και μοναδική, όπως η παράδοσή μας. Συντροφιά σε κάθε μας στιγμή. Με την οικογένεια. Στις χαρές μας. Στην παρέα. Στη διασκέδαση. Μας φέρνει πιο κοντά. Ζιβάνα Λοέλ. Η πρώτη ζιβανία της Κύπρου. Αναρωτηθήκατε πώς μπορείτε να ενισχύσετε το νοσοποιητικό σας σύστημα για να επιβραδυθούν, να σταματήσουν ή να αποτραπούν πολλές ασθένειες? Με το Κούρκου Πρίμα Βάνσο, με υψηλή περιεκτικότητα σε κουρκουμίνη και βιταμίνη D3.
Κούρκο Πρίμα Βάνσο. Καινοτόμο προϊόν με ισχυρά και πολλαπλά ωφέλη για την απαραίτητη ενίσχυση και προστασία του οργανισμού και της υγείας σας. Σκοβόλα παντού, το γνωστό σας καφεδάκι, ο καφές του λαϊκού. Πάντα πλάι σου θα είναι, τα μοσκοβόλα παντού. Θα γεμίζει τα όνειρά σου, χρυσός καφές του λαϊκού. Πάντα και παντού, χρυσός καφές του λαϊκού. Επιστροφή στο πρώτο επεισόδιο Total Green για το 2023 και μαζί μας έναν πολύ μεγάλο όνομα, έναν πολύ βαρύ όνομα για την ιστορία της Ομονίας, Ευαγόρας Χριστοφή. Καλώς όλησες, Ευαγόρα μου. Καλή ευχαριστώ χρονιά. Πολύ, ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους, σε όλον τον κόσμο. Μπήκε καλά το 23 για την ομάδα μας, πέρασε από το παραλίμνη. Εσύ φαντάζομαι έφτασες και στιγμές που στο παραλίμνη δυσκολευόταν πολύ η Ομονία. Κοιτάξτε, να σας πω, εμείς είμαστε μια, στην εποχή μας, όταν κερδίζαμε στο παραλίμνη, έλεγαμε ότι θα πάρουμε τον πρωτάθλημα. Προμήνυμα τίτλου. Το παραλίμνη ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Ξέρω, το παραλίμνη ήταν πολύ δυνατή ομάδα. Πολλοί Κύπροι, καλοί παίχτες στο παραλίμνη. Ήταν μια δύσκολη έδρα για μας. Και οι καιρικές συνθήκες εκεί στο παραλίμνη, θυμούμε πάντοτε ήταν αέριδες. Ήταν κάτι να παίξεις ποδοσφαίρων έτσι. Και το γήπεδο δεν ήταν όπως είναι τώρα, ας πούμε. Το παγιόν ειδικά. Ναι, ήταν έτσι ένα δύσκολο γήπεδο, αλλά πάντα ήταν ορόσημο για μας. Κερδίζαμε στο παραλίμνη, αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ήταν μια πολύ δυνατή έδρα. Μια ομάδα που φτιάξε ο Πλούσκαλα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Αρχίζοντας από τον τερμοφυλάκαντο τον Κλέφτην τότε. Με τον Κλέφτην παίξαμε και στην Εθνική. Όλοι πολλοί παίχτες της παραλίμνης δεν παίξαν στην Εθνική. Οικονόμους, Ζεμπαχής, πιο παγιά ογουμένος, ο Κίτη. Πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή. Ήταν το παραλίμνη μια εποχή που έβγαζε πάρα πολύ καλούς παίχτες. Πάρα πολύ καλούς και τους είτε έμειναν κοντά και έπαιζαν στο παραλίμνη, πήγαιναν και στην ανόρθωση. Πολλοί έκαναν το ταξίδι. Ήταν καλοί παίχτες, πάρα πολύ καλοί παίχτες. Και αργότερα, ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, ο Γιασεμάκης. Ο Γιασεμάκης, Κωνσταντίνου, ναι, μετά. Με τον Ζέμπα παίξαμε μαζί και με τον Οικονό μου, πολύ καλός παίχτης. Τη χθεσινή εμφάνιση, πώς την είδες? Κοίταξε, ήταν σίγουρα από την πλευρά του σκορ, ήταν μια καθαρή νίκη. Βλέποντας τα στατιστικά στο ημίχρονο, έδειξε δύο προσπάθειες, δύο σούτ στην τέρμα, δύο τελικές, δύο γκολ. Ήταν κάτι έτσι, ήταν συνηθισμένο για την Ομόνοια να βλέπεις δύο τελικές, δύο γκολ. Εντάξει, καμιά φορά βοηθάει και ο παραγόντας τύχης στο ποδόσφαιρο, πιστεύω, για οτιδήποτε κάνεις, αλλά ειδικά και στο ποδόσφαιρο, χρειάζεσαι πάντα και την τύχη. Και πολλές φορές όταν δεν την έχεις, το νιώθεις περισσότερο. Όπως ήταν καλύτερη η ομάδα, δηλαδή δεν ήταν κάτι που ήρθε επειδή κέρδισε η τυχερή ομάδα, κέρδισε η καλύτερη ομάδα, παρόλο που σκόραρε σε όποιες στις προσπάθειες που έκανε σκόραρε, ήταν η ομάδα που στο γήπεδο φαινόταν ήταν καλύτερη και στην κυκλοφορία της μπάλας και στην... Μπορεί να μην φτάσει σε μεγάλη απόδοση, αλλά πιστεύω ότι ήταν πολύ δίκαιη.
πολύ διγενική. Δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα. Ακριβώς. Αν εξαιρέσουμε ένα σούτ στην αρχή, τώρα ήταν 0-0 ακόμα το σκορ. Το 16. Και το δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο που το σκορ εκεί ήταν 3-0. Δεν κινδύνευσε η Ομονία Πιστεύω ότι θα κέρδιζε η Ομονία, αλλά πιο δύσκολα. Mm-hmm. Ήρθε έναν εύκολο, δηλαδή μπήκαν και γρήγορα τα γκολ. Ήταν και 2-0 στο ημίχρονο. Δεν υπήρχε η αντίδραση της άλλης ομάδας που θα σε πιέσει, θα σου δημιουργήσει ευκαιρίες. Να έρθει και το 3-0. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν μια καλή νίκη, μια τονωτική νίκη. Που όπως είπε και προηγουμένως ο Φώτης, τι χρειάζονταν οι ποδοσφαιριστές. Οι νίκες χτίζουν αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση κάνει καλύτερη την ομάδα. Αυτή η ομάδα πέρασε από πολλές περιπέτειες από το καλοκαίρι και πιστεύω ότι οι νίκες είναι το ιατρικό για όλες τις ομάδες. Οι νίκες, όπως και αν έρχονται οι νίκες. Σιγά σιγά θα έρθει και το αυτόν, αλλά η νίκη βοηθά να ηρεμήσει η ομάδα, βοηθά να ηρεμήσουν οι παίκτες. Μέσα από τις νίκες φτιάχνεις τα πράγματα ακριβώς, πιο εύκολα. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, να διακόψω λίγο τη συζήτηση, να πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον αυτό θα έλεγα και εγώ, βίντεο που αφορά τις επισκέψεις της μέρας των γιορτών και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας για τον αγώνα. Είναι αγωνιστική, είναι κουτσουρεμένη. Εντούτοις θα δούμε κάρτες με βαθμολογία και τα αποτελέσματα μέχρι και σήμερα. Απόλλων Νέα Σαλαμίνα χθες 2-0, Ένωση Νέων Παραλυμνίων Ομονία 0-3. Σήμερα Αποέλ Ολυμπιακός 1-0 και Δόξα ΕΛ έμειναν στο 0-0. Αύριο η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Πάφο σέντερ πικορυφής. Ο Ακρίτας την Ανόρθωση, ενώ μεθαύριον η Καρμιώδησσα υποδέχεται τον Άρη στο Τσίριο. Στη βαθμολογία του ΑΠΟΕΛ πήγε στους 40 βαθμούς, ακολουθούν Πάφος και ΑΕΚ που έχουν αγώνα μεταξύ τους αύριον στους 37, ο Άρης είναι στους 32, η Ομόνια ανέβηκε στους 28, το ίδιο και ο Απόλλων, η Νέα Σαλαμίνα είναι στους 22 βαθμούς, η ΑΕΛ στους 21, η Ανόρθωση στους 18, Καρμιώδησσα 15, Ένωση Νέων Παραλυμνίου 14 βαθμούς, Δόξα 11, Ολυμπιακός 9 και Ακρίτας 7. Ένα σχόλιο και για τη βαθμολογία και για το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, η βαθμολογία δείχνει ότι υπάρχουν 4 ομάδες οι οποίες με βάση του τι βλέπουμε σήμερα είναι οι βασικοί διεκδικητές. Υπάρχει και μια, από ό,τι βλέπω, άρχισε να ξεχωρίζει και η εξάδα. Mm-hmm. Από ό,τι βλέπουμε εκεί στις, και από τη δυναμικότητα των ομάδων, άρχισε να ξεχωρίζει και η εξάδα. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια και θα παιχτούν και πολλά ντέρπις μεταξύ των ομάδων. Και η ομάδα που θα κάνει το σέρι, να μην ξεχνούμε πώς ξεκίνησε το ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή το ΑΠΟΕΛ είναι πρώτο στη βαθμολογία, ξεκίνησε πολύ άσχημα και μετά αυτόν το σερί που έκανε
βλέπεις, κέρδισε και παιχνίδια τα οποία ας πούμε, δεν έπαιζε καλά. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι χτίζεις μια αυτοπεποίθηση, σε θέλει και η τύχη, όλα έρχονται και χτίζεις έτσι μια. Οι νίκες φέρνουν πολύ μεγάλη ηρεμία και βοηθά στην ομάδα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και τα επόμενα δύο παιχνίδια της Ομονίας. Είναι στο ΓΑΣΥΠΗ με Δόξα και ΑΕΛ. Πρέπει οπωσδήποτε αυτά να κερδιθούν. Και σιγά σιγά μέχρι τέλος του αυτού, κανένας δεν ξέρει πού θα είναι η βαθμολογία. Τώρα είναι αυτά που βλέπουμε, τώρα η βαθμολογία που βλέπουμε. Ξεχωρίζουν σίγουρα το γεγονός ότι είναι τέσσερις ομάδες που προπορεύονται και ότι η εξάδα άρχισε να ξεχωρίζει. Αυτά είναι τα δύο πράγματα που μπορούμε να βρούμε. Αλλά μέχρι το τέλος του κανονικού, πριν ήταν αυτά, πριν αρχίσει η διαδικασία των ομίλων, βλέπω ότι η Ομονία θα είναι πιο κοντά. Ναι. Φτάνει να συνεχίσει να κερδίζει. Να χτίσει σερί. Χρειάζονται τα σερί. Εντάξει. Από ό,τι είπε και ο Φώτης, παιχνίδι με παιχνίδι. Πρώτα βλέπεις το επόμενο παιχνίδι, συγκεντρώνεσαι, το κερδίζεις και πάει στο επόμενο. Η ομάδα, από ό,τι βλέπω και από ό,τι είδα χτες και από ό,τι είπε και ο ίδιος, υπάρχει ένα καλό κλίμα που πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Το καλό το κλίμα. Είναι αυτό που φέρνουν και οι νίκες. Πας την επόμενη μέρα προπόνηση, όταν είσαι νικητής, υπάρχει άλλος αέρας. Όταν τα άσχημα αποτελέσματα, αρχίζει η μουρμούρα, αρχίζουν οι αμφισβητήσεις, αυτή τη στιγμή είναι σε καλό δρόμο η ομάδα και εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου, αν συνεχίσει να χτίζει αυτόν τον σερί, στα ντέρπι, τότε θα δείξει κατά πόσο μπορεί ακόμα και να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα. Εγώ δεν λέω ότι είναι εκτός πρωταθλήματος η Ομονία. Δεν το λέω αυτό, διότι βλέποντας και το ΑΠΟΕΛ πώς ήταν και πού κατάληξε, δεν είναι κάτι μια ομάδα η οποία ας πούμε, ξεχωρίζει τόσο πολύ από τις υπόλοιπες. Τα βλέπουμε στα παιχνίδια. Όμως τους βοήθησε πάρα πολύ η ηρεμία και οι νίκες, το σερί. Τώρα, πώς ήρθε το σερί, το ξέρουμε. Κέρδισαν και παιχνίδια στο 95, κέρδισαν και παιχνίδια που ήταν αμφισβητούμενα και με μια καλή ενέργεια, μια παίχτη, ξέρω εγώ, ή παρά με τη βοήθεια της τύχης. Αυτά θα χρειαστεί και η Ομόνια για να κάνει το σερί. Το σερί για το οποίο συζητούμε από την αρχή της περίοδου, έκλεισε το 22 με νίκη η Ομόνια πάνω στον Απόλλωνα, μπήκε το 23 με νίκη πάνω στο Παραλιμνί. Πάμε να δούμε πώς. Πάμε στα στιγμιότυπα. Περιμένει ίσως και κάποιο στήριγμα. Ωραία για τον Γεβρέμοβιτς. Η μπαγιά στην περιοχή περνάει από όλους. Για να δούμε το σουτ που έγινε. Ο Ζόκο θα μπλοκάρει. Να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Νέα Σαλαμίνα. Να δούμε εδώ ευκαιρία με τον Κακουλή στην περιοχή. Ο Πλασέ 1-0. Στο 22 η Ομόνια ανοίγει το σκορ με τον Κακουλή, ο οποίος ξέρει τον τρόπο να σκοράρει όσο λίγοι και το κάνει και στο σημερινό παιχνίδι. Και να ξεσηκωθούν. Σαριφάρ θα άφησε πολύ ωραία την μπάλα για τον Κούσουλο, η παγιά για τον Κακουλή, ευκαιρία για το 2-0. Θα σώσει εδώ ο Κώστιτς. Μπρούνο, πέρασε ωραία για τον Μπάρκερ στην περιοχή, το γύρισμα, 2-0 η Ομόνια. 2-0 και πάλι Αντρόνικος Κακουλής, το 43. Ξανά εδώ η προσπάθεια με τον Μπάρκερ να παίρνει μπάλα. Δεν υπάρχει offside. Πλέον το match. Σαλτής μπαίνει στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει το σουτ που έγινε στα δίκτυα. Ο Αντσαριφάρ θα σκοράρει για την Ομόνια και θα κάνει το 3-0. Στο 50. Ήτο σήμερα για την Ομόνια. Εδώ ξανά το ανέβασμα του Ψάλτη. Κράτησε μπάλα. Έκανε το γύρισμα. Φαντάζομαι θα εξεταντίνου να κρατάει το γέμισμα του Μέιρα. Η μπάλα περνάει από όλους. Το σουτ που έγινε καλό έξω στην προηγούμενη φάση. Εδώ Κακουλή στην περιοχή. 3-0 το πολύ μεγάλο προβάδισμα που έχει. Εδώ η μπαγιά που βγαίνει δεν μπόρεσε. Ο Διαβαρά, το γύρισμα που έγινε, νέα ευκαιρία, το σουτ που έγινε, ο Ζόχο δεν μπόρεσε, δοκάρι, απομακρύνεται η μπάλα, πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 62. Η Ένωση πλησιάζει, Δίσκερουν, για να δούμε, Χούπερ, Δίσκερουν εδώ, το σουτ η μπάλα πάνω, στο 80,
για ένα τέταρτο γκολ για την Ομόνια. Για να δούμε εδώ όμως τον Μπάρκερ. Δοκιμάζει το σούτ έξω. Προσωπικά θεωρώ καθοριστική στιγμή του αγώνα το δεύτερο γκολ της Ομόνια και τη χρονική στιγμή που πέτυχε η Ομόνια το δεύτερο γκολ. Ήταν ακριβώς πριν πάμε στο εμίχρονο. Είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις με το 2-0 στα αποδυτήρια. Σίγουρα. Και για αυτό που κερδίζει είναι ακόμα πολύ πιο άσχημο για αυτό που χάνει. Mm-hmm. Όταν το τελευταίο λεπτό γίνεται το 2-0, διότι είναι πολύ δύσκολο να, όταν μια ομάδα είναι και καλύτερη στο γήπεδο, όταν είσαι στον κόλ, μπορείς να πιστεύεις ότι θα έρθει μια. Όταν αρχίζει το σκορ να απομακρύνει, ειδικά στο 2-0, αρχίζεις πλέον να μην το πιστεύεις. Ήταν καλύτερη ομάδα, πιστεύω ήταν καλύτερη ομάδα η Ομόνια, κέρδισε και ήταν έτσι. Για μένα ήταν λίγο έκπληξη με το πόσο. Η έκταση του σκορ. Και η έκταση του σκορ. Και η Άννης. Ήταν πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε. Πάμε να βλέπουμε φάσεις από τον αγώνα. Θα θέλαμε τη βοήθεια σου και το σχόλιο σου. Είσαι άνθρωπος που ασχολήθηκε και με την προπονητική. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο για να σχολιάζουμε τις φάσεις μαζί. Ήταν επίθεση για την Ομόνια. Μπορείς να μιλάς ευαγόρα πάνω από τις φάσεις. Ήταν πολύ, πολύ καλή επίθεση. Πιστεύω ότι ο Ανδρόνικος, εάν ήταν ένα δευτερόλεπτο πιο μπροστά από τον αμυντικό, θα μπορούσε να την πλασάρει. Την μπάλα πήγαινε εκεί που έπρεπε. Ναι. Ήταν πολύ καλή και η σέντρα πολύ ωραία. Απλώς ήταν θέμα να βρεθεί πιο μπροστά από τον αμυντικό. Mm-hmm. Πάμε στη δεύτερη φάση. Είναι η φάση του παράλληλου, δεν έχασε την ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη του στιγμή στον αγώνα. Εκεί είπα, τώρα θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ποδοσφαιριστής του παραλληλου που να έρθει από πίσω και να είναι μόνο στην επαρθοδία μας. Εντάξει, καλό θα ήταν να μην έχει τόση άνεση να κάνει το σούτ. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε και έναν καλό λόγο για τον τερματοφύλακα. Εκεί που χρειάστηκε αμέσως. Γι' αυτό που χρειάζεται τους τερματοφύλακες, χρειάστηκε 2-3 φορές ήταν θετικότατος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τερματοφύλακα να είναι. Χρειαστείς 2-3 φορές και να είσαι παρόν. Και θα το κάνει να φαίνεται και εύκολο. Δεν το κάνει να φαίνεται. Ήταν έτσι. Ο Ζόχο θεωρώ ότι όποτε χρειάστηκε. Σε όλο αυτό το διάστημα που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Φαμπιανό, ήταν εκεί. Δεν θεωρώ ότι βάζει δύσκολα και του Γιάννη Ξερετά και του ίδιου του Φαμπιανού. Ναι. Δεν θα είναι εύκολη αποφάση. Πάμε στην επόμενη φάση. Τον γκολ. Είναι τον γκολ. Η πίεση αρχίζει από τον Κίτσον, κλέβει ο Ανδρόνικος και νομίζω κάνει έναν εξαιρετικό τέγγιμα επαγόρα. Ναι. Όπως είπετε όμως, ξεκίνησαν από την πίεση. Και πράγματι ήταν και ο τρόπος που προχώρησε και το τέλειωμα ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Εάν καταφέρει να είναι έτσι τόσο killer, δηλαδή ο Ανδρόνικος χρειάζεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει την ταχύτητα, τη φάση, διαβάζει τη φάση, είναι τα τελειώματα. Εκείνη που κάνει ο Σέρτεφορ να κάνει τα τελειώματα. Έχει όμως προσόντα που ειδικά στην Κύπρο είναι δυσέβρετα. Δηλαδή η εκρηκτικότητα του, η ανάπτυξη του. Δεν το συναντούμε πολύ τακτικά σε Κύπριο ποδοσφαιριστή. Ναι, σίγουρα. Ειδικά αν παίζεις και σε μεγάλη ομάδα που είναι η περισσότερη πίεση και η ευθύνη και η πίεση. Είναι και καμιά φορά και οι ευκαιρίες. Δηλαδή, αν ο Ανδρόνικος σε μια άλλη ομάδα θα ξεκινούσε η ομάδα από τον ποδοσφαιριστή αυτό. Στην Ομόνια πρέπει πάντα να. Επειδή υπάρχουν και οι ξένοι, πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος από τον ξένο ποδοσφαιριστή για να παίξεις. Αλλά εντάξει, μακάρι να συνεχίσει έτσι, κανένας δεν ξέρει. Είναι νεαρός ακόμα, βελτιώνεται. Και έχει 6 γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Έχει 6 γκολ, ναι. Νομίζω με τον Μπρούνο είναι μαζί. Ναι. Πάμε και στην επόμενη φάση που είναι το 2-0.
Όχι, όχι, είναι το δεύτερο. Ευκαιρία, ευκαιρία χαμένη του Αντρονίκου. Εξαιρετική πάσα του Κούσουλε. Ναι, η αλήθεια λέγεται ότι από αυτήν την, από αυτήν την φάση, αυτό που ξεχωρίζει είναι η, και αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι αν βελτιώσει τα τελειώματα του, mm-hmm. δηλαδή θα μπορούσε να κάνει, αφήνει με ένα χάτρικ, ας πούμε, εδώ να τελειώσει αυτή τη φάση. Mm-hmm. Ψάρεψε το δερμάτο. Εδώ ναι. θα έπρεπε να τριπλάρει τον δερμόφυλακα. Με τη φορά ίσως που να τριπλάρει, ίσως να τη φορά που πήγε να τσιμπήσει πάνω από τον δερμόφυλακα. Εντάξει, είναι δευτερόλεπτα που πρέπει να αποφασίσει ο ποδοσφαιριστής. Όμως και εδώ δέστε πόσο πίσω είναι από τον αμυντικό και τον κερδίζει στην κούρσα. Αλλά εδώ τονίζονταν εξαιρετική η πάσα του Γιάννου. Ναι. Ναι, ναι, η πάσα ήταν όλα τα λεφτά. Βλέπεις έτσι εύκολα. Τόσες, ναι, ήταν τέλεια η πάσα, δηλαδή. Ναι. Η επόμενη είναι το 2-0. Ξεκίνησε να πω ότι η Μπαγκιάνεκη του Λαγκ προς τον Μπρούνο που βρήκε τον Μπάρκερ που ήταν και αυτός μες στους διακριθέντες, οφείλουμε ναι. να πούμε την καλή μας. Θα αναφερθούμε μετά στους διακριθέντες. Και πάλι κινήθηκε. Θεωρήκαμε την Μπαγκιάνεκη που έπρεπε, έχοντας το μυαλό του, θα ξεπεταχτεί ο Αντρονίκος. Ναι, σίγουρα. Ναι. Ήταν, όλα τα λεφτά ήταν η παλιά. Αλλά κοιτάξτε με πώς είναι η τοποθέτηση του striker, ας πούμε. Όταν έρθει η παλιά με τον τρόπο που ήρθε, ήταν πολύ εύκολο να την τελειώσει. Νομίζω είχε σκοράρει και στον προηγούμενο παιχνίδι. Θυμάμαι από δεξιά, από το ψάλτη, ή μια ώρα έτσι και την τελείωσε. Ναι, έτσι. Είναι πανομοιότυπα. Είναι ναι. η καλή τοποθέτηση, το ότι υπάρχει έχει αυτόν το acceleration και φεύγει στον κενό χώρο. Να έρθει στην κατάλληλη στιγμή, η πάσα να την τελειώσει. Όμως το τελευταίο παιχνίδι έχω προσέξει ότι η Ομόνοια βάζει περισσότερους παίχτες στο κουτί. Ναι. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι ή το τρίτο που παίζει με δύο επιθετικούς. Έχει mm-hmm. αλλάξει το στυλ του το τελευταίο. Νομίζω ξεκίνησε ο Χούπερ μαζί με τον Αρσαριφάτ, τώρα είναι ο Αντρόνικο με τον Αρσαριφάτ. Ναι, παίζει, φαίνεται ότι βγάζει, ειδικά μπορεί να είναι μια επιλογή του προπονητή, ότι με τέτοιες ομάδες πρέπει να παίξεις πιο επιθετικά. Και πώς παίζεις πιο επιθετικά, αλλά στο σύστημά σου το κάνεις 4-4-2, βάζεις δύο επιθετικούς. Είναι και το πώς ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι. Δεν ναι. είναι, επειδή ναι, με λέμε 4-4-2, αλλά δεν παίζει με δύο. Όχι, δεν είναι δύο καθαρό. Είναι. Ναι, δεν είναι καθαρό. Δηλαδή, ο Χαρίμ έχει άλλο ρόλο, πιο περιφερειακά, πιο πίσω που την μπάλα, αλλά ανεβαίνουν σε νούμερα. Να επιτυχθούμαστε. Νομίζω ότι με αυτόν τον έξω, αν είναι η τακτική του προπονητή, έρχονται πάρα πολλές. Όπως είναι αυτή η παλιά, όπως είναι αυτή του ψάλτη με το προηγούμενο παιχνίδι, έρχονται πολλές βοήθειες από τα πλάγια. Πλαγιοκοπής. Ναι. Πάμε και στην επόμενη φάση. Εδώ είναι το τρίτο γκολ της Ομονίας. Δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενη ασίστ από τον Πάρη. Ναι. Πάλι πάλεψε να δω πολύ τη φάση. Πάλι από τα πλάγια. Ναι. ναι. Όντως πάλεψε πολύ τη φάση να βάλει ο ψαρτής εδώ. Ναι, δεν την πάρει. Ο οποίος προσπάθησε να ανεβεί χθες και να επιτεθεί σε αρκετές περίπτωσεις. Είναι σημαντικό ένας. Και αυτός καταγράφει καλή παρουσία στα τελευταία παιχνίδια. Ξεκάθαρα. Είναι. Έδωσε συνέχεια στην πολύ καλή του παρουσία μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα και στο ψεσινό. Και θα σταθώ και στον κόλ του Αρσαριφάρτ. Οι επιθετικοί πάντα έχουν ανάγκη από γκολ. Σίγουρα, όταν είσαι επιθετικός, όταν είσαι επιθετικός χωρίς γκολ, τι επιθετικός να είσαι, όσο και αν βοηθάς την ομάδα, το γκολ είναι. Το οξυγόνο του σέντερ. Ναι, είναι, και το χρειάζεσαι γιατί γι' αυτό είναι. Ο striker έτσι. Θέλει ένα-δύο γκολ για να έρθει μια ροή πάνω σου, στα τελειώματα σου, να σε βοηθήσει. Χρειάζεται, διότι όταν κάνεις προαθλισμό, όταν είσαι σε μια ομάδα που έχεις ψηλούς στόχους,
ο επιθετικός είναι ο πιο σημαντικός. Να πω και τον τερμοφύλακα, αλλά ο επιθετικός είναι ο πιο σημαντικός. Και αν δείτε στις πρώτες θέσεις ποιες ομάδες είναι πάντοτε, βρίσκεις πάντα τον πρώτο σκόρ. Δεν είναι τυχαία που η Πάφος είναι εκεί που είναι. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι στην Ομονία υπάρχουν 6 γκολ από τον Μπρούνο, που δεν είναι είναι ο ακραίος επιθετικός, ο Αγγουλής, ο οποίος είναι 6 γκολ, αλλά δεν ήταν ο βασικός ο επιθετικός. Αν η Ομονία είχε 6 γκολ από τον Αρσάρι Φάρη, τον οποιοδήποτε ξεκινούσε, η Ομονία θα ήταν ίσως να ήταν πολύ και στην πιο ψηλά. Πάμε στην επόμενη φάση. Επειδή είσαι εσύ της Ομονίας, Καγουλής, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή των Κούσουλων, κάνει καλό κατεβασμά, πάει στο αριστερό του η μπάλα και δεν βρίσκει καλά τον τρόπο. Ναι, μου είχε κάνει εντύπωση ο τρόπος που βρέθηκε σε θέση center for, κατέβασε την ταχύτητά του. Σε το κατέβασμα του ήταν κατέβασμα. Ναι, πολλά ωραία, ναι. Ατύχησε εδώ ο Γιάννης. Ήταν πιο βελτιωμένος, για να μην ξεχνούμε ότι για μένα η χρονιά που, τη χρονιά πριν να τραυματιστεί, ήταν μεγαλύτερη έκπληξη που έχω δει ποδοσφαιριστή πολλά χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είχε να γίνει στην Ομόνια, μπορεί να είναι και για την Ομόνια, ας πούμε. Δηλαδή, το πόσο βελτιωμένο ήταν τη χρονιά να γίνει. Έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου ποδοσφαιριστή από τη μια χρονιά στην άλλη να γίνεται τόσο σημαντικός, τόσο σημαντικός σε μια ομάδα. Θυμούμε με τον Γκόμεθ που ήταν τότε, τον Γιόρτι Γκόμεθ. Δηλαδή ήταν ένα δίδυμο απίστευτο για τη χρονιά. Εντάξει, ήρθε ο τραυματισμός, πολύ άσχημος τραυματισμός, ένα χρόνο έξω. Εντάξει, προσπαθεί να βρει τα... Ήταν βελτιωμένος, εντάξει, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Η Ομονία χρειάζεται. Υπάρχουν κάποιες στιγμές, όπως την παλιά που είχε δώσει στον κενό χώρο, ακόμα και αυτό που, δηλαδή, σαν κόφτη, σαν δύο, δεν ήταν ο επιθετικός χάφτη, όμως βρέθηκε πατά στην, αυτή, στην επίθεση και προσπαθεί να σκοράρει. Όταν θα ξεπεράσει τελειά τον τραυματισμό του, όταν θα έρθει στην φυσική κατάσταση που χρειάζεται να φτάσει, νομίζω θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Πάμε και στην επόμενη φάση, είναι η ευκαιρία της Ένωσης Νέων Παραλυμνίων. Ήταν τριπλή φάση. Η πρώτη φάση, η δεύτερη είναι εδώ και η τρίτη η οποία καταλήγει στο δοκάρι. Θες και λίγο την τύχη. Ήταν νομίζω λίγο στις περιπτώσεις που υπήρξε έτσι αδράνεια στην αμήνα. Δηλαδή ήταν η φάση του 16 και εδώ που... μετά το 3-0 νομίζω υπήρχε μια χαλαρότητα έτσι. Για ένα δεκάλεπτο ιδιαίτερα. Ναι. Εντάξει, είναι και λίγο φυσιολογικό. Σίγουρα, αλλά εντάξει, ήταν και το 3-0, σε χαλαρώνει. Αλλά βλέπουμε ακόμα μια φορά ότι το πόσο σημαντική είναι να σε θέλει κάπου, ας πούμε, ένα δοκάρι μέσα, ένα δοκάρι είναι έξω. Εντάξει. Αν και δεν νομίζω ότι θα άλλαζε πάρα πολύ το πράγμα, αλλά δείχνει ότι καμιά φορά, άμα έχεις μια έτσι εφορία στην ομάδα, όταν κερδίζεις, σε θέλει και η τύχη. Ακριβώς. Έτσι. Όταν έχει μουρμούρα στην ομάδα, όταν υπάρχουν άσχημα αποτελέσματα, δεν σε θέλει η τύχη. Είναι... Την τύχη σου κάποτε την προκαλείς. Πάμε στην επόμενη φάση. Κακούλης, ξανά για τον Ψάλτη. Ξανά επίθεση της ομάδας, πάλι ο Αντρόνικος. Εδώ δείχνει και πόση ποιότητα για μένα έχει ο Χούπερ σαν ποδοσφαιριστής. Ο οποίος ήρθε και σε μεγάλη ηλικία και ξαναείπαμε τα λίγο βαρύς. Κανένας δεν υπολογίζει ότι ήρθε για να βοηθήσει, αλλά και αυτός όποτε μπει δίνει βοήθειες. Εδώ έδωσε παρεβάλλες στο μίξ. Νομίζω πως έξα, μια ανομαλία, αυτό που πήγε ο Φώτης, το γήπεδο δεν ήταν... Το γήπεδο δεν ήταν καλό, το είπε και ο προπονητής στις δηλώσεις του. Ναι. Ο προπονητής στις δηλώσεις του είπε ότι όταν είδαμε τον αγωνιστικό χώρο, είπαμε με τα παιδιά στα αποδυτήρια ότι αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι να φύγουμε νικητές απλά από τα παραλίμνη. Υπήρξαν πολλές στιγμές που εμπάλαγαμε γκέλ στο έδαφος. Εδώ ξεκάθαρα έκανε γκέλ. Γκέλ, ξεκάθαρα.
Πάμε στην επόμενη, την τελευταία. Εδώ κλέβει ο Μπάρκερ και προσπαθεί να κάνει ένα εξαιρετικό τελειώμα. Δεν τα καταφέρνει. Ο Μπάρκερ, ο οποίος χθες ήταν πολύ καλός, κρατάμε αυτό το στοιχείο, να το συζητήσουμε λίγο αργότερα επαγόρα με τους ποιους παίχτες διεκρινές. Υπάρχει άλλη φάση. Ακόμα μια, τελευταία, πάμε. Κασάμα. Κασάμα μπήκε τελευταίο τετάρτο. Να πούμε ότι η Ομόνοια χρησιμοποίησε χθες 16 ποδοσφαιριστές. Δεν χρησιμοποιήθηκαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι βοήθησαν καθ' όλη τη χρονιά, θεωρούνταν και βασικοί για όλη τη χρονιά. Δείγμα του γεγονότος όπως ο Χαραλάμπος, ο Λέτσαξ. Λοιπόν, διότι έτσι μπορεί να ξεγράφεις από το ρόστερ σου ποδοσφαιριστές όπως το Λέτσαξ ή ο Χαραλάμπος, ο οποίος κάποιες περιόδους ήταν ίσως ο καλύτερος παίχτης της Ομονίας. Λοιπόν, όχι ίσως. Δείγμα ήταν. Ειδικά όταν έβλεπα τα παιχνίδια της Ευρώπης, ειδικά τα προκριματικά στο μάτσο με την ΚΕΜ, νομίζω ήταν. Είχα εκπλαγεί από αυτόν τον ποδοσφαιριστή, διότι δεν τον ήξερα σε τόσο ψηλό επίπεδο. Όχι μόνο, και νομίζω σκόραρε σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά δεν είναι μόνο ότι σκόραρε. Το τι έκανε μέσα στο παιχνίδι και συνέχισε. Απλά έχω την εντύπωση ότι έπαιξε πάρα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Σε μια φάση, ναι, σίγουρα τον έπιασε η κούραση. Μπορεί να θέλει να προπονεί, να τον ξεκουράσει. Όμως είναι πολύ, πολύ βελτιωμένος. Μου θυμίζει κάτι σαν Κούσουλο στην εποχή που μιλούσαμε πριν. Είναι πριδιο... πολύ σημαντική μονάδα για εμένα και θα επανέλθει. Απλά το σχόλιο μετά για το γεγονός ότι έχει ροστερή Ομονία. Να μην θεωρήσουν ότι λαθιάδες ότι προσπαθώ να ρίξω σπόντες ότι η Ομονία δεν χρειάζεται ενίσχυση. Ασφαλέστατα και χρειάζεται ενίσχυση. Το είπαμε και θα το ξαναπούμε. Ναι, όλες, κοιτάξτε, όλες οι ομάδες χρειάζονται. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν χρειάζεται ενίσχυση και όλες ψάχνουν την ενίσχυση. Δηλαδή, τι κάνεις ενίσχυση, ψάχνει να βρεις παίχτες οι οποίοι είναι καλύτεροι από αυτούς που έχεις για να σε βοηθήσουν σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Εντάξει, ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Πάντα οι προπονητές ξέρουν καλύτερα. Αλλά η σταθερότητα, ας πούμε, του Ψάλτη και του Φώτη, του μικρού τώρα που είχαμε εδώ, του Φώτη, δείχνει ότι κάποιες θέσεις χρειάζεται να ασχοληθεί. Υπάρχουν στο κέντρο, υπάρχουν αρκετοί. Αυτό που πάντα χρειάζεσαι καλή ενίσχυση και αν βρεις κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις να το πάρεις είναι στην επίθεση. Η Ομόνοια, στα φορ. Βέβαια, εκεί χρειάζεται η Ομόνοια. Θα έρθει πίσω και ο Φαμπιάνο, άρα στον τέρμα είσαι εντάξει. Στην άμυνα θεωρώ ότι εντάξει, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, το κέντρο είναι γεμάτο. Βλέπεις χτες, δηλαδή και με πολλούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά στο κέντρο. Διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τώρα, όταν εάν θέλεις να βρεις κάτι καλύτερο για να σου δώσει, άμεσες λύσεις, είναι είστε στην επίθεση είτε στα άκρα της επίθεσης. Μπορώ να σκεφτώ κάπου αλλού που η Ομόνοια είναι και πρέπει να βρεις κάτι που να είναι καλύτερο από αυτό που έχεις. Αυτή είναι η σημασία της μεταγραφής ή της ενίσχυσης. Δεν είναι να πάρεις κάτι που στο τέλος να μην σε βοηθήσει καλύτερα. Ακριβώς. Και ξέρεις τώρα που η Ομόνοια επανήλθε και έκανε αυτό το σερίν και κάποιοι παίχτες βγήκαν από το αυτό. Τώρα μιλούμε είτε για τον Πάρκερ, είτε για το Ψάλτη, το Φώτη που μπήκε μέσα το μικρό αυτό, ή ακόμα και στα χαφ. Βλέπω, χτες δεν έπαιζε ούτε ο Χαραλάμπος, που για μένα ήταν η αποκάλυψη στα αρχικά στάδια της σεζό. Υπήρχε ο Κασάμα που ήρθε για μεγάλη, αυτή ήταν στον πάγκο. Ο Μπασιρού, ο Μίξ που τράβησαν τόσο πολλά. Ξέρουμε ποιοι είναι και ξέρουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές εκεί. Χθες ποιους ξεχωρίσεις? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα το ευχάριστο ήταν ότι δεν μπορεί να βρει κάποιο ότι υστέρησε χτε. Συμφωνώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, μπορεί να μην είχε επιχειρήσει μεγάλη η εμφάνιση από κάποιο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μπορούμε σίγουρα να ξεχωρίσουμε όταν βάζει δύο γκολ. Πρέπει να το σημειώσουμε. Ο Αντρόνικος ήταν έτσι.
πολύ καλό εχθέ. Ήταν στι φάσει που κόραγε δύο γκολ. Τι άλλο θέλει από έναν επιθετικό να μα φάζει δύο γκολ. Είναι αυτό. Η άλλη μου άρεσε κατά διαστήματα το ότι αυτό το που έβλεπα τον Κούσουλο να είναι κάτι, μου θύμιζε κάτι από τον προηγούμενο του καλόν εαυτό. Ήταν όλοι καλοί, ήταν όλοι θετικοί. Όταν όλοι θετικοί οι παίχτες, μπορεί να μην υπήρχε το μεγάλο, ας πούμε, μια τρομερή εμφάνιση από κάποιον ποδοσφαιριστή, αλλά ήταν όλοι θετικοί. Και αυτό είναι σημαντικό. Ψήφισε. Ο κόσμος συμφωνεί μαζί σου ότι η MVP του αγώνα είναι ο Αντρόνικος ο Κακουλής. Σίγουρα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ευκαιρία με τον Κακουλή στην περιοχή, το πλασέ 1-0. Στο 22 η Ομόνια ανοίγει το σκορ με τον Κακουλή, ο οποίος ξέρει τον τρόπο να σκοράρει όσο λίγη και το κάνει και στο σημερινό παιχνίδι. Πέρασε ωραία για τον Πάρκερ στην περιοχή, το γύρισμα 2-0 η Ομόνια. 2-0 και πάλι Αντρόνικος Κακουλής το 43. Εκεί ήταν και ο κόσμος της Ομονίας. Γέμισε την κερκίδα που το αναλογούσε στο παραλίμνη. Ήταν και ιδιαίτερα εκδηλωτικός, πρέπει να πω. Και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Θυμίζει κάτι από τα παγιά. Θα το σχολιάζα και εγώ αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε και την παρακάμερα από το χθεσινό αγώνα. Αν είσαι κάμερα μα δικών του, μπορούν να είναι κάμερα. Αγαπά τον η κάμερα το Θανάση φαίνεται. Πρωτού περάσουμε στο δεύτερο μέρος της ένωξης με τον Ευαγόρα που θα έχουμε πολλά άλλα να πούμε και για την καριέρα του, να περάσουμε σαν διαφημιστικό και ακολουθεί το β' μέρος της συνέντευξης με τον Ευαγόρα Χριστοφή. Μείνετε μαζί μας. Ξεκλείδωσε την καθημερινή σου ενέργεια και ευεξία με τις πολυβιταμίνες Wellman. Wellman από την Vita Biotics.
Από το 1996 μπήκε στη ζωή μας. Αυθεντική και μοναδική, όπως η παράδοσή μας. Συντροφιά σε κάθε μας στιγμή. Με την οικογένεια. Στις χαρές μας. Στην παρέα. Στη διασκέδαση. Μας φέρνει πιο κοντά. Ζιβάνα Λοέλ. Η πρώτη ζιβανία της Κύπρου. Αναρωτηθήκατε πώς μπορείτε να ενισχύσετε το νοσοποιητικό σας σύστημα για να επιβραδυθούν, να σταματήσουν ή να αποτραπούν πολλές ασθένειες? Με το Κούρκο Πρίμα Βάνσο, με υψηλή περιεκτικότητα σε κουρκουμίνη και βιταμίνη D3. Κούρκο Πρίμα Βάνσο, καινοτόμο προϊόν με ισχυρά και πολλαπλά ωφέλη για την απαραίτητη ενίσχυση και προστασία του οργανισμού και της υγείας σας. Σχοβόλα παντού, το γνωστό σας καφεδάκι, ο καφές του λαϊκού. Πάντα πλάι σου θα είναι, θα μοσχοβόλα παντού. Θα γεμίζει τα όνειρά σου, χρυσός καφές του λαϊκού. Πάντα και παντού, χρυσός καφές του λαϊκού. Πρωτού προχωρήσουμε με το β' μέρος της συνέντευξης με τον Αγόρα Χριστοφίνα, ξαναευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας που απόψε είναι ο Όμιλος Λαϊκού, MSJ Ακοβίδης, Self Pharmaceutical, MonoDeals.com, Django Fashion, Αδερφή Ανδρέου, Pasta Strada και F&A Car Center. Ένα πρώτη μεταγραφική περίοδος Ιανουαρίου, το Total Green ξεκίνησε, ήδη έφεραμε floor manager. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Οπότε εμείς πήγαμε δυναμικά στη μεταγραφική. Λοιπόν, Αγόρα, μια πολύ μεγάλη καριέρα στην Ομονία. Η οποία ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από άλλη Ομονία. Ναι, ναι. Που είχαν πολλές Ομονίες και υπάρχουν πολλές Ομονίες. Ομονία Στροβόλου. Οι γειτονιές μας. Οι γειτονιές μας, τι άλλο να βγάζουμε, είναι Ομονία. Η Ομονία του Στροβόλου. Θυμούμε... Ποιος σε πήρε στην Ομονία? Κοιτάξτε, στην Ομονία... ποιος με πήρε. Τότε, τώρα μιλούμε για σκάουτι. Εγώ φύγω να το λέω, ας πούμε, και πάντα θα το λέω για να τον ευχαριστούμε αυτόν τον άνθρωπο. Ο Έσο, όταν δεν υπήρχε θέμα, ούτε συζητούσαμε, ούτε ξέραμε τι ήταν το σκάουτι, ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε το αυτοκίνητο και γύριζε τα πρωινά, έβλεπε όλα τα πρωινά παιχνίδια της ΠΟΕΛ. Τα αγροτικά πρωταθλήματα. Τα αγροτικά πρωταθλήματα και μετά, όταν μπορούσε, πήγαινε και το απόγευμα. Και πάντα ήθελε να ξέρει τι γίνεται σε αυτούς τους, ιδιαίτερα με τους νεαρούς τους ποδοσφαιριστές. Τότε, ναι, την τελευταία χρονιά στο σχολείο, πριν να πάω στο στρατό, μου είπα, πήγαινε. Ήρθε κάποιος, μου είπε ότι με έβλεπε ενώσεις και τους είπε στο σωματείο ότι για να πάω στην Ομόνοια. Και μου πήγαινε και θα σε βοηθήσουν και στο στρατό όταν θα πάει στα κοντά. Και έχεις κάτι τέτοια, έτσι μας έλεγαν τότε. Εντάξει, εγώ δεν ήθελα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήθελα να είμαι σε μια ομάδα που να παίζω. Πίστευα ότι αν πήγαινα στην αυτό, ότι δεν θα παίζα. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο το αγαπούσα, ήθελα να παίζω. Και εκεί που έπαιζα, έπαιζα. Και ήταν μια πολύ γεμάτη Ομόνοια τότε, με πλειάδα. Ναι, εντάξει, μιλούσαμε για τα δεύτερα. Ξέρεις, τότε υπήρχε μια. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, για να το αναφέρουμε και αυτό,
Πάρα πολλοί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που δείχνουμε τώρα ήταν η μεγάλη φουρνιά της Ομόνιας που προέρχονταν όλοι από την αναγέννηση Μπαλουριώτισσας, mm-hmm. που ήταν ο Έσο. Ήταν ο Έσο. Ναι, λόγω του Έσο. Και λέω, πίστευα ότι εγώ τώρα, αφού είναι εκεί ο Μπαλουριώτισσα, θα τους... Να παίξουμε όλοι Μπαλουριώτισσα. Ναι, ναι, μου έμπαινε η ιδέα ότι δεν θα έπαιζα, ειλικρινά. Και... Αλλά εντάξει, με έπεισαν να πάω. Και τελικά, εντάξει, ήταν και επεισοδιακά, δηλαδή. Πήγα εκεί στα αποδυτήρια όταν άρχισαν οι πάρα πολύ νεαροί έρχονταν να δοκιμαστούν και πήγα έτσι τελευταίος, από τους τελευταίους ή τελευταίος και αποδυτήριο δεν έχω ρούχα. Κανεί, πώς ήρθετε, πάρα πολύ, δεν έχω άλλα ρούχα και ξέρω, και έκανα να φύγω. Και ίσως να μην ξαναπέζα από αυτό. Τον άκουσα και μου είπε, πήγαινε δίπλα, είναι ο Έσος στο ΓΑΣΥΜΠΗ εκεί και βλέπει την προπόνηση, νομίζω ήταν Ολυμπιακός και ας σου δώσει, ας σου πει να έρθει να σου δώσω το ρούχα. Όταν πήγα και ρώτησα τον Έσο, μόλις με είδε ο Έσο, μου είπε: ναι, ναι, πήγαινε. Ήξερε με. Ναι. Αυτό που λέω ότι γύριζε και έβλεπε. Ναι, και έξερε τους νεαρούς. Και εκεί ξεκίνησα. Εντάξει, πήγα στην προπόνηση στα δεύτερα. Αμέσως από το πρώτο παιχνίδι μου έδωσε το νούμερο 9, μου έβαλε μπροστά. Εντάξει. Του πρώτη το έπαιξα 3-4 μήνες στην δεύτερη ομάδα. Περίοδος 77 εκεί. Ναι. Ναι, ναι, το 70, ναι, το 78 ήταν, 78, το 79 νομίζω πήγα στο στρατό. Εντάξει, ήμουν μαθητής τελευταία χρονιά, το 78. Και άρχισες ως επιθετικός. Σίγουρα επιθετικός, ναι, επιθετικός έπαιζα. Ήμουν επιθετικός και είχαμε έναν, τώρα που μιλούμε για ευκαιρίες, όπως μιλούσατε πριν για το Φώτη, όταν σου δώσει ο προπονητής μια ευκαιρία, πρέπει να την αρπάξεις από τα μαλλιά, δηλαδή. Θυμούμε, υπήρχε τότε ο Άντρος Σάβα, ήταν ένας mm-hmm. πολύ καλός ποδοσφαιριστής στην Ομονία, ο οποίος έπαιζε επιθετικό σχάφι, ήταν πίσω από τον Καγιάφα. Και είχε κάποιο πρόβλημα και ήρθε ο προπονητής και με πιάσε από το χέρι, ο Μακαρίτης, ο Πέταρα Γύρωφ. Διότι υπάρχει, αυτοί έρχονταν και έβλεπαν τα Δευτέρα να παίζουν. Υπήρχαν. Ο προπονητής της πρώτης ομάδας. Βέβαια, πάντοτε. Ναι. Και μου λέει, έλα στην ομάδα. Αφού ο άντρος θα ξεκουραστεί, έλα στην ομάδα. Πήγα στην ομάδα, αλλά δεν ήξερα ότι θα με βάλει απ' έξω. Και με βάλει από την αρχή. Και πλάστο στο σωτήρι τον Καϊάφα. Ναι, Παναγία μου. Μόνο το σωτήρι. Σε ποια ηλικία. 17 χρονών. Ήμουν 17 χρονών και κάποιους μήνες. Ήταν πριν να πάω στο στρατό. Ήμουν μαθητής ακόμα. Και μου λέει, έλα μας. Και μου λέει, μόλις είπε τη σύνθεση, έκαψαν τραύμα τα πόδια μου. Δεν πιστεύω ότι θα με βάλει απ' έξω. Δεν με προετοίμασε να πει θα παίξει, ας πούμε. Στο παλιό το ΓΑΣΥΜΠΗ, απίστευτε, γεμάτο. Αντιλαμβάνεστε, όσοι έζησαν το παλιό το ΓΑΣΥΜΠΗ, ήταν ένα παιχνίδι, θυμάμαι, νομίζω ήταν με το Διγενή Μόρφου. Να βλέπουμε και λίγες εικόνες από τότε, αν είναι δυνατόν, να πούμε το σκηνοθέτη μας, να μπουν λίγες εικόνες ή κάποιο βίντεο από την τότε εποχή. Αυτή είναι μια. Ήταν στο Μακάριον, ήταν κάποια. Ήταν... Να τη βλέπουν και οι τηλεθεατές μας αν είναι. Εδώ είναι του στρατού, ναι. Εδώ με τον Κούλιν τον Παντζαρά. Τον Κούλιν τον Παντζαρά, ναι. Αρχηγή τη Ομόνια και του Αποέλ. Γιάννος, εδώ στο Μακάριον, με το Αποέλ πάλι βλέπω τον ναι, Κοκίτς. Ναι. Εδώ είναι το παιχνίδι. Όχι, ήταν να πω ότι είναι το Ομόνια Απόλλων το τελευταίο, αλλά είδα τον Μιχαλάκη. Εδώ είναι η τιμητική του Κλήτου, του Ερωτοκρήτου, ναι. ο οποίος ήταν ο αρχηγός μας και χτύπησε ναι. τον Αστράγαλο, σταμάτησε και Σωτή. Αλλάξαμε τη φανέλα. Και μετατέθηκες ναι. αργότερα. Ναι, όταν χτύπησε. Εντάξει, εγώ έπαιζα. Η καλύτερη θέση που θα μπορούσε κάποιο να παίξει ήταν κοντά στον Καγιάφα. Mm-hmm. Εγώ είχα το αυτό. Γιατί. Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη ζωή μου. Πέσαμε στο ΓΑΣΥΜΠΗ το παλιό, κερδίσαμε 4-0 τότε και είχα σκοράρει 2 γκολ. Πρώτο παιχνίδι είχα σκοράρει 2 γκολ. Μα είδα, έζουσα σε άλλου. Και θυμούμαι. Κατέβασε τι μπάλε ο Καϊάφας. Καϊάφας. στην επόμενη σεζόν πήγα στο στρατό, ήταν χαμένη η σεζόν για μένα. Ήταν η σεζόν που παίξαμε, νομίζω, με τον Άγιαξ. Και μετά είχα μετατεθεί στο στρατό και πήγα σε έναν καλύτερο για μένα στρατόπεδο που μπορούσα να βγαίνω και είχα 80-81. Mm-hmm. Και ήμουν δεύτερο σκόρε στο πρωτάθλημα. Σπασόφ. Αυτή νομίζω είναι το 5-3 με το Αποέλ.
Το αυτήν το 5 το θυμάμαι. Έχουμε, ναι, αυτό είναι το 5-3 με το Αποέλ. Να σου πω ότι στοιχημάτισα με τον κύριο Ανδρέα Δημητρίου, ο οποίος αφισβήτησε με όταν είπα στην εκπομπή αυτήν ότι για αυτόν το παιχνίδι ήρθες από την Αμερική. Ναι. Μπορεί να μας πεις την ιστορία. Εντάξει, μου. Να πούμε στους τηλεθεατές μας, να σε διακόψω, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι ο Αγόρας τότε σπούδαζε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, το 85. Ναι, αυτό από το 82, το 82 τον Ιανουάριο είχα φύγει και πήγα στην Αμερική. Αυτό το παιχνίδι είναι το τέλος της σεζόν. Ήταν Γενάρης του 83. Όχι, το 85. Το 85, ναι, 85. Το 85, τα πρώτα δύο χρόνια. Το 85, ναι. Εντάξει, πήρα έναν τηλέφωνο από την Ομόνια ότι μου είπαν αν ενδιαφέρουμε να έρθω να βρούμε μια δουλειά, να σου πω τότε στο αυτό. Εντάξει, εγώ πάντα ήθελα να έρθω. Το ποδόσφαιρο εκεί στην Αμερική, όταν και αν το παίζαμε ποδόσφαιρο. Παίζαμε ποδόσφαιρο, δηλαδή παίζαμε στον Παγκύπριο και ήταν και καλό επίπεδο. Δηλαδή, ήταν, όμως οι συνθήκες δεν ήταν η αγάπη του κόσμου, δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε, ήταν γήπεδα λίγος κόσμος, όπως το αγροτικό στην, στην Κύπρο το, οι συνθήκες, ενώ τα πλευρά ενδιαφέροντος. Όταν μου είπαν να έρθω, είπα να έρθω. Ήρθα, εντάξει, μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο. Ούτε πίστευα ότι θα με βάλει ξεκινήσει από την αρχή ο προπονητής. Έκανα μια εβδομάδα προπόνηση. Ήταν ο Αρσόφ. Ήταν ο Αρσόφ, αν δεν είναι λάθος. Ναι. Ήταν, νομίζω το 85, όχι, δεν ήταν. Θυμούμε έναν προπονητή που κάναμε και πήρε η Ομονία, νομίζω, αίτητη. Αίτητη, νομίζω, ήταν ο Τίνκοφ. Όχι, πριν τον Τίνκοφ ήταν ο Ντράμοφ. Ο Ντράμοφ, ναι. Πήγαμε στο ξενοδοχείο, είπε τη σύνθεση, ούτε με προετοίμασε. Λέω να παίξει από την αρχή. Λέω μα δεν είμαι έτοιμο. Διότι εκεί που ήμουν στην Αμερική, το χειμώνα δεν είχε, σταματούσαν τα προαθήματα λόγω του καιρού. Λέω δεν είμαι έτοιμο. Όσον πάει. Μου είπε όσον πάει. Να παίξει όσον πάει. Σκόραρε το 2-0. Ναι, το 2-0 παλιά του Σαββίδη. Θα πάμε να δούμε ένα βίντεο με στιγμές του Ευαγόρα του Χριστοφή. Έντρα, ξεπετάγεται ο Ευαγόρας με ωραία γυριστή κεφαλιά και είναι το 2-0, μόλις συμπληρώνονται 20 δευτερόλεπτα από την έναρξη δεύτερου χρόνου. Πολύ μεγάλες στιγμές, τίτλοι, πάρα πολλές συμμετοχές. Αν πρέπει να κρατήσεις έναν παιχνίδι, δύο παιχνίδια, ποια κράτας? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο έτσι να ξεχωρίζεις. Εντάξει, το παιχνίδι με τον Απόλλωνα είναι... ήταν ένας τελικός πρωταθλήματος. Έχω πει πολλές φορές που με ρωτούν ότι μου είπε κάποιος ότι αυτό είχε συμβεί πολλά χρόνια με την ΕΠΑ τότε, να είναι το τελευταίο παιχνίδι και να κρίνεται ένα πρωτάθλημα. Αυτό το παιχνίδι πραγματικά είχαμε χάσει το προηγούμενο και είχαμε πολύ πίεση από τον κόσμο, πάρα πολύ πίεση από τον κόσμο.
Τα δύο προηγούμενα είχατε χάσει. Ναι. Και με τη Σαλαμίνα και με τον Πεζοπορικό. Ναι, χάσαμε τη Σαλαμίνα και χάσαμε και από τον Πεζοπορικό. Και εκεί που το πολλούν να πίσω βρέθηκε να είναι από πάνω μας. Έστω μας έκαμε και καλό, διότι πρέπει να κερδίσουμε. Ούτε η σοπαλία δεν μας έκαμε. Υπάρχει και εκεί μια αλλά... ιστορία, έτσι, με τη μετατόπιση σου μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Τότε, τότε είχα, έπαιζα πίσω, ναι, και τότε... Ήταν ο Τζούριακος έτσερφορ της ομάδας, ο Τζούριακος ο οποίος προερχόταν από πολύ καλές σεζόν. Ναι, να σας πω κάτι όμως, τα τελευταία παιχνίδια ήταν έτσι που άρχισε να... Ο Τζούριακος ήταν ένας εξαιρετικός και παίχτης και... Θα σας πω και γιατί το λέω τον το πράγμα, και το τελευταίο που ήρθε στην Κύπρο, τον κάναμε έναν τραπέζι και του το είπα και του είδουν μπροστά σε όλους. Ο Τζούριακος ήταν ένα ψηλό κορμί, έτσι... Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη συγκεκριμένη εποχή που παίζαμε το αυτό το παιχνίδι ήταν νομίζω Μάιος, άρχισε να είναι ποιος ναι. Και τον βλέπαμε να είναι, άρχισε να τον πιάνει έτσι, μια, ναι, ήταν έτσι, δεν ήταν φρέσκος. Και φαίνονταν και στο παιχνίδι του. Όταν πήγαμε, θυμούμε ότι όταν χάσαμε από τον Πεζοπορικό, πήγα στη δουλειά την επόμενη μέρα στην τράπεζα, το χτυπάω τηλέφωνο, ήταν ο Μακαρίτης ο Ηλίας ο Πούλος. Μου κοίταξε να δεις. Η προπόνηση είναι η ώρα 3, εσύ η ώρα 2 θα είσαι εκεί. Θα είναι μαζί και ο Πέτσας. Θα είναι μαζί. Ήσουν εκ των αρχηγών τότε. Ναι, ο Πέτσας, ο Χαρίδου και ο Σαββίδης νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνετε με τον προπονητή, αλλά κανονίστε την Κυριακή. Πρέπει να βάλετε μια ομάδα μέσα στο γήπεδο που θα κερδίσει. Και έκλεισε μου το τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνετε, αλλά κάνετε τι μπορεί να κάνετε με τον προπονητή. Ήταν ο Άρσοφ. Και ο Παπαπέτρο, ο βοηθός του. Πήγαμε, συσμιλούσαμε. Είχαμε πει ότι, ότι πρέπει ο Απόλλωνας να έρθει στην αυτή, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να χάσει. Και για να χάσει πρέπει να τον πιέσει. Είχαν και τον Γιαγκουδάκη πίσω, ο οποίος ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να κρατήσει την μπάλα και πρέπει να τον πιέσουμε. Με την έννοια ότι αυτός μπορούσε να σπάσει το ρυθμό μας. Έπρεπε κάποιος να τον πιέσει συνέχεια. Και πιστέψαμε ότι, λέαμε ότι ο Τζούριακ ήταν πολύ δύσκολο να αντέξει. Ήταν έτσι σε. Εντάξει. Αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε την αλλαγή. Θυμούμαι ο Άσοφ δεν είχε πρόβλημα να μου πει να παίξω μπροστά. Πάρα πολλές φορές παίξαμε μπροστά με τον Άσοφ και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά και το παιχνίδι και με ξεκίνησε πάλι μπροστά. Αν είχαν κάποιο θέμα, πάλι μου έλεγε να παίζουν μπροστά. Πρόσωπο μου φοβόταν πίσω ότι. Το πρώτο, ο Πέτσα θα βάλει ναι για το Πέτσα. Του είπα πραγματικά έτσι το ένιωθα και του το είπα: μην έχει έννοια τίποτα που μου κοστάει. Δεν είναι πρώτη φορά που θα παίξει. Με δεν με φοβάσει. Και άνοιξε το σκορ. Ναι, και ήρθαν το, ήρθε έτσι το αποτέλεσμα και δικαιωθήκαμε όλοι, ας πούμε. Ήταν έτσι μια... Πότε φανταστείτε τη χαρά που νιώσαμε, ας πούμε. Ήταν ο κόσμος φανταστικός. Έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια με την Ομόνια και παιχνίδια, ας πούμε, την τέρπη και με το Αποέλ, που ήταν πιο σημαντικά, ας πούμε, στα τέρπη πάντα, αλλά θυμούμε... Όταν βγήκαμε από την αποδυτήρα, είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο γήπεδο. Ένιωθες στο γήπεδο να ασύρεται. Ασύρεται. Αν μπορείς να καταλάβεις τη θέληση του κόσμου να μας πιέζει ο κόσμος ότι σήμερα κερδίζεται. Και πολλοί συμπίεσαν και πάστο. Μιλώντας και παλιά, μετά που βρεθήκαμε και με τους παίκτες του Απόλλωνα, ας πούμε, πόσο τους επηρεάσε. Ένιωθαν ότι καταλάβαιναν ότι τόσο πολύ, ας πούμε, ήθελε η ομάδα να κερδίσει ο κόσμος που τους επηρεάσαν και τους ίδιους. Και θεωρώ ότι ήταν έτσι ένα παιχνίδι. Μπορεί να μην ήταν ένα παιχνίδι πολλά φανταστικό, διότι έτσι παιχνίδια η βασική ήταν η νίκη, όπως καμιά φορά που χρειάζεται. Yeah. Πήραμε την νίκη, δεν παίξαμε εξωτερικό ποδόσφαιρο, αλλά και ο Απόλλωνας δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Ήμασταν αποφασισμένοι και το πράγμα ήταν αποφασιστικό, ήταν παραπάνω και από τον κόσμο. Το πόσο χαρά ένιωσε ο κόσμος, μετά φύγαμε, πήγαμε στο σωματείο και ήρθε ο κόσμος περπατητός από το Μακάρι ως το σωματείο. Ναι. Έκλαιε μέσα στον δρόμο. Το ήθελε τόσο πολύ, ας πούμε. Είναι τα πράγματα που νομίζω ότι μόνο σε ομάδες όπως την Ομόνια μπορεί να το νιώσει ένας ποδοσφαιριστής ειλικρινά. Μπορεί και άλλες ομάδες να κερδίσουν τα πρωταθλήματα. Σίγουρα θα κερδίσουν και άλλες ομάδες. Σαν μεγάλες ομάδες, ας πούμε, όπως την Ομόνια, εντάξει, ίσως και στο Αποέλ, και στον Απόλλωνα, ίσως, αλλά. Σαν τώρα που βλέπουμε δύο ομάδες όπως τον Άρην, όπως την Πάφο. Παράξενο. Θα είναι κάτι παράξενο, ας πούμε. Είναι πρωτόγνωρο για να πούμε. Ναι, είναι πρωτόγνωρο, ας πούμε. Ναι. Αλλά εμείς είχαμε την τύχη, το λέω έτσι πάντα, το λέω, να άμα είσαι στην Ομόνια, έχεις πολλά μεγάλη τύχη να είσαι τόσο
ας πούμε, να σε αγαπήσει ο κόσμος, είσαι Θεός. Γιατί για να σε αγαπήσει ο κόσμος, τη νιώθεις την αγάπη του. Εγώ σου λέω μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή τόσα πολλά χρόνια, και πολλές φορές βρίσκω ανθρώπους και δείχνουν την αγάπη του. Μπα του θυμίσουν ένα παιχνίδι που εσύ να μην το θυμάσαι. Και α του θυμίσουν ένα παιχνίδι. Έτσι, αυτό είναι το, ας πούμε, το που κερδίζει ένας παίχτης της τότε εποχής, ας πούμε, στην Ομόνοια. Εντάξει, τώρα μπορεί να έρχονται πολλοί, φεύγουν. Μπορεί να κερδίσουν και κανένα πρωτάθλημα, αλλά αν κάνουν μια διάρκεια μεγάλη και να τους αγαπούν. Πολλά λίγοι εκείνοι που, εντάξει, αν εξαιρέσουμε τον Ράουφμαν, ο οποίος ήρθε, ο άνθρωπος έκανε τα φάνταστα. Ξέρετε, για τις χρονιές. Ναι. Πόσο καλά θα ήμασταν τώρα να είχαμε ένα Ράουφμαν, ας πούμε. Εντάξει. Ελπίζω να γεννήσουμε ίδια ένα Ράουφμαν, η Ομόνοια η οποία βγάζει παίχτες πλέον από τις ακαδημίες της. Yeah. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδυάσει και σπουδές και μόρφωση μαζί με το ποδοσφαιρό και θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στα παιδιά τα οποία ασχολούνται σήμερα και θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές. Κοιτάξτε, σίγουρα για να λέμε την αλήθεια, δεν είναι. Επειδή μιλώ και με πολλούς γονείς που παίρνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, στις ακαδημίες. Είναι πραγματικά λίγοι κοινοί οι οποίοι θα κάνουν το αυτό. Είναι καλά να το πιστεύουν, είναι καλά να το προσπαθήσουν, να δώσουν ότι πάντα να έχουν σε συνδυασμό για τα μαθήματα τους. Πάντα τους το έλεγα, πάντα. Ο καλός ο μαθητής είναι και καλύτερος παίχτης. Πάντα έτσι ο καλός ο μαθητής είναι και καλύτερος παίχτης και πρέπει πάντα να το συνδυάσουν. Αλλά, εντάξει, πρέπει να δουλέψουν σκληρά, πρέπει να θυσιάσουν πάρα πολλά πράγματα. Και οι νεαροί μας τώρα, των τελευταίων καιρών, ας πούμε, πρέπει να το αποφασίσουν ότι πρέπει να θυσιάσουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουν πάρα πολλά πράγματα που κάνουν οι νεαροί αυτήν την εποχή που ζούμε. Για να γίνεις ποδοσφαιριστής top, πρέπει να τα ξεχάσεις πάρα πολλά από αυτά. Θέλεις πάρα πολλή δουλειά, θέλεις πάρα πολλή πειθαρχία, πρέπει να θυσιάσεις πολλά άλλα πράγματα και ευχάριστα πράγματα που κάνουν οι συνομήλικοι τους. Και θεωρώ όμως υπάρχει τεράστιο κίνητρο. Δηλαδή για μας ήταν κάτι το διάφορο. Εμείς παίζαμε για να πάμε να παίξουμε στην Ομόνοια, να παίξουμε σε κάποιες ομάδες πρώτης κατηγορίας, ίσως να αποκαταστηθούμε επαγγελματικά. Οι ποδοσφαιριστές τώρα έχουν τόσα πολλά κίνητρα. Δηλαδή, εάν μου έλεγες τώρα να είμαι ποδοσφαιριστής, πραγματικά να κάνεις ένα συμβόλαιο 5 χρόνια και να ξέρεις ότι αποκαταστηθείς η ζωή σου. Είσαι άνετος, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να. Θα μπορούσε. Πόσο μάλλον. Θα έπαιζα στα 40 μου, ας πούμε. Θα έπαιζα στα 40 μου με τις συνθήκες που έχουν οι τωρασινοί, ας πούμε, οι ποδοσφαιριστές. Αξίζει τον κόπο. Είναι δύσκολα τα πράγματα, εντάξει, διότι πρέπει να συναγωνιστούν πάρα πολλούς ξένους. Κακά τα ψέματα. Εμείς είμαστε όλοι Κύπροι. Φτάσαμε και 2-3 ξένους, αλλά ίσως να είναι. Και ακόμα έναν κίνητρο να αποδείξουν ότι σαν Κύπροι ότι μπορούν να παίξουν στη θέση κάποιου Πορτογάλου ή κάποιου Ιουγκοσλάβου. Και να. Δεν είναι ότι τους λείπει, ας πούμε, αυτό το ταλέντο ή αυτοί γεννιούνται καλύτεροι από εμάς. Απλώς μεγαλώνουν με μια νοοτροπία καλύτερη, ας πούμε, από κάποιους νεαρούς εμάς προσφέρεις, που μπορεί την νοοτροπία κάποιοι να είχαν το ταλέντο σε μια φάση να χάνουν τη θέση τους γιατί δεν έχουν την. Οι ξένοι, οι ποδοσφαιριστές, ειδικά από αυτήν την Πορτογαλία, γιατί πήγα και στην Πορτογαλία και είδα και πάντα και με άλλους συμπαίκτες μας πάρα πολλά, αφοσιώνονται και θυσιάζουν πάρα πολλά πράγματα για να φτάσουν στο σημείο να είναι επαγγελματίας. Ο επαγγελματίας χρειάζεται πολλές θυσίες. Ήθελες να παίξεις μέχρι τα 40 σου, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος. Αμήλικτος είναι και ο χρόνος για τις τηλεοπτικές εκπομπές. Πάμε σιγά σιγά στο κλείσιμο μας. Θέλουμε να κλείσουμε με ένα μήνυμα δικό σου, του αρχηγού Ευαγόρα Χριστοφή, στον κόσμο της Ομονίας. Εγώ θα πω αυτό που έλεγα πάντα. Ο κόσμος της Ομονίας, βλέπετε, 2 νίκες γέμισε τον παραλίμνη. Εάν κάνει 4 νίκες, φανταστείτε τι θα αρχίσουν να. Ο κόσμος της Ομονίας θέλει να πιστεύει. Δώσ' του κάτι να πιστεύει και θα είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Και στις δύσκολες στιγμές το απόδειξε τα τελευταία χρόνια. Αλλά θέλει κάτι να πιστεύει. Δηλαδή, αξίζει οι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, που παίζουν τώρα στην Ομόνοια. Και θα έλεγα περισσότερο και στους Κύπριους που μπορεί να το νιώσουν αυτό. Ο ξένος μπορεί να μην το νιώσει όπως το νιώθει, ο Κύπρος, ο ποδοσφαιριστής. Και η Ομόνοια έχει αρκετούς Κύπριους να στείλουν αυτό το μήνυμα ότι η Ομόνοια είναι εδώ και είναι πολύ σημαντικά τα επόμενα 2 παιχνίδια.
μέχρι να φτάσουμε στο πρώτο ντέρπι. Και αν αυτά τα καταφέρουν να τα κερδίσουν, θα αρχίσουν να πιστεύουν. Και όταν πιστέψουν, εγώ νομίζω θα είναι μια πολύ διαφορετική Ομόνοια από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία. Αν αρχίσουν να πιστεύουν, πέρασαν από δύσκολες συγκυρίες, οι νίκες, η ηρεμία και η δύναμη αυτού του κόσμου. Mm-hmm. Νομίζω ότι, το έχω πει και στην αρχή, ότι εγώ πιστεύω ότι η Ομόνοια ακόμα θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι πολύ καλύτερε οι άλλε ομάδε. Δεν είναι ντροπή να πει ότι η άλλη ομάδα ήταν καλύτερη και το πήρε. Πολλέ φορέ το λέμε. Εγώ δεν βλέπω καμία ομάδα που είναι πολύ καλύτερη από την Ομόνοια, δηλαδή να ξεχωρίζει. Υπάρχουν καλέ ομάδε, αλλά δεν είναι καλύτερε από την Ομόνοια. Η Ομόνοια θέλει όμω αυτό το σερί για να απιστέψουν ότι μπορούν να κερδίσουν και στα ντέρπι, που είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε το μήνυμα σου να φτάσει στα αποδητήρια, στο Ηλιασπούλο. Αγόρα Χριστόφη, ήταν τιμή μα που ήσουν απόψε εδώ μαζί μας. Σε ευχαριστούμε. Καλή χρονιά να έχεις. Επίσης, υγεία, ευτυχία για σένα και την οικογένεια σου. Καλή χρονιά σε όλον τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.